Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή του directus.gr και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Κύριε Γρίβα, καλησπέρα σας, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Γρίβα, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η Τουρκία να έχει αυξήσει τις προκλητικές κινήσεις. Καθημερινά βλέπουμε τον κύριο Ερντογάν, τον κύριο Τσαβούσου και τον κύριο Ακάρ να φωνασκούν και να προκαλούν. Πιστεύετε πως η Τουρκία θα κάνει το μοιραίο λάθος στο Αιγαίο ή απλά ο κύριος Ερντογάν, για άλλη μια φορά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θέλει απλά να αυξήσει την ένταση και για εσωτερική κατανάλωση πιο πολύ? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, το εσωτερική κατανάλωση, γιατί κατά καιρούς προβάλλεται έτσι ως κάτι αδιάφορο. Εσωτερική κατανάλωση, όταν προβάλλεις μια τόσο ακραία εθνικιστική, επιθετική ρητορική προς το εσωτερικό της χώρας σου, προσμένοντας σε εκλογικά, πολιτικά ωφέλη, αυτό σημαίνει ότι η χώρα σου, ο λαός σου, έχει πολύ έντονα εθνικιστικά, υπεριαλιστικά συναισθήματα. Το λέω αυτό για να τελειώνουμε με το παραμύθι ότι όλα τα κάνουν οι κακοί πολιτικοί. Στο παρελθόν είχαμε και τους κακούς ξένους. Υποτίθεται ότι η Τουρκία ήταν ενεργούμενο των Αμερικανών και αν ήμασταν και οι δύο χώρες εκτός, ας πούμε, ΝΑΤΟ και τα λοιπά, ήταν μια μυθολογία που έζησα εγώ μικρός, ας πούμε. Θα ήμασταν αδέρφια. Λοιπόν, τώρα έχουμε ότι είναι κακοί πολιτικοί. Όχι. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι δομικό. Είναι εγγενές. Είναι δομικά επιθετική έναντι της Ελλάδος. Όταν λοιπόν έχεις ευελπιστεί σε ωφέλη από αυτή την πολιτική, τη ρητορική, πάει να πει ότι ο λαός το θέλει. Για να τελειώνουμε και με το παραμύθι ότι οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Λοιπόν, όχι, οι Τούρκοι έχουν επιθετική πολιτική εναντίον της Ελλάδος. Τέλος, δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι οι κεμαλιστές, δεν είναι η κακή πολιτική, είναι η Τουρκία εν συνόλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική, δεν είναι τωρινή, μια συνεπή πολιτική εδώ και δεκαετίες. Και είναι αυτό που λέμε πολύ λαϊκά, ότι βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή, ξεκινώντας από την εισβολή στην Κύπρο, που πρακτικά δεν έπαθε τίποτα, και μετά με την αμφισβήτηση που την επέβαλε των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, δηλαδή τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Όχι ότι εμείς το δεχτήκαμε, αλλά δεν το επιβάλαμε. Τη στιγμή που στη δεκαετία του 70 υπήρχε συντριπτική στρατιωτική υπεροπλία υπέρ της Ελλάδος. Οπότε, αν η Ελλάδα, δεν λέμε να επιτίθονταν στην Τουρκία, αλλά να την έφερνε σε τέτοιο σημείο που να έχει να επιλέξει ή να κάνει αυτή πόλεμο ενάντια στην Ελλάδα, οπότε θα συντρίβονταν ή να πηγαίναμε στα διεθνή δικαστήρια για να ρυθμίσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας, όπως λέγαμε εμείς. Δεν το κάναμε. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε μια πολιτική που έτσι πολύ καταχρηστικά και ευγενικά τη λέμε κατευνασμού. Εγώ δεν είναι καν κατευνασμού πολιτική. Αυτή είναι πολιτική. Είναι άρνηση άσκησης εθνικής λειτουργίας από τις ελληνικές ελίτ. Με κλάμψεις βέβαια, με διαλύματα όπως είχαμε το Μάρτιο του 87 και μετά. Λοιπόν, και η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει πατώντας πάνω σε αυτή την ελληνική στάση, αυτή την αντιαποτροπή αν θέλετε, και προχωράει σε αυτό το διαρκές ροκάνισμα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και πλέον και του σκληρού πυρήνα της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα το μέχρι στιγμής. Άποψή μου ότι η Τουρκία θα συνεχίσει, θα κάνει κάτι, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται να αντιδράσει η Ελλάδα. Δεν λέμε να μας κάνει μαζική επίθεση ή να δούμε μια μέρα τουρκικά πολεμικά να βομβαρδίζουν τις ελληνικές θέσεις, ας πούμε, στα νησιά. Βλέπετε κρίση στη Λιμιών, αυτό εννοείται. Κάτι θα κάνει. Κάτι. Ναι, τώρα το τι ακριβώς δεν ξέρουμε. Θεωρώντας, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει διπλωματικά, δηλαδή δεν θα αντιδράσει, ή θα αντιδράσει λελογισμένα, δηλαδή θα πάει σε αυτό που λέμε το εφεύρημα του θερμού επεισοδίου, δηλαδή σε μια σύγκρουση τόσο όσο ώστε να μην εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο που δεν το θέλει η Τουρκία με τίποτα, και θεωρεί ότι εκεί θα έχει τον έλεγχο της κλιμάκωσης, θα έχει τον έλεγχο των καταστάσεων και θα προχωρήσει έτσι περαιτέρω την πολιτική της. Αυτό είναι ο μεγάλος μου φόβος. Γιατί τις έχουμε περάσει και τις συνεχίζουμε να τις περνάμε λανθασμένα μηνύματα. Λοιπόν, ακολουθούμε ένα είδος αντιαποτροπής, αν θέλετε. Δεν είναι καν κατευνασμού, είναι κάτι άλλο. Και εδώ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εκτός και αν οι Τούρκοι όντως έχουν πιστέψει ότι η ελληνική αντίδραση θα είναι μικροσκοπική, έτσι κι αλλιώς, και προχωρούσαν σε κάτι πολύ πιο ακραίο από ότι κάτι τύπου ημίων.
Πάντως είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε μια κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών, που για τους Τούρκους όμως θα είναι ένα είδος λελογισμένης έτσι, αντίδραση. Το θέμα είναι αν θα κάνει η Ελλάδα. Το θέμα είναι αν θα αποφασίσουμε επιτέλους να κάνουμε τα αυτονόητα, να εφαρμόσουμε αποτρεπτικές αρχές και αποτρεπτική στρατηγική και να φρενάρουμε την Τουρκία, πατώντας πάνω στο αναντήρητο, επαναλαμβάνω, δεδομένο ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα στρατιωτικό πλεονέκτημα εναντίον της Ελλάδος. Αντιθέτως, υπάρχουν μετρήσιμα, υπαρκτά, δεδομένα και αναντήρητα στρατιωτικά πλεονεκτήματα υπέρ της Ελλάδος, συνεχίζουν να υπάρχουν. Λοιπόν, και αν προκύψει μια μείζωνα πολεμική αναμέτρηση, δεν λέμε τώρα πάμε σε πόλεμο Ιράν-Ιράκ, αλλά γίνει μια πολεμική αναμέτρηση μεγάλης κλίμακας, τα πλεονεκτήματα είναι υπέρ της Ελλάδος. Δεν σημαίνει ίσον και καλά ότι εμείς θα νικήσουμε και σίγουρα θα είναι κάτι καταστρεπτικό και για τους μεν και για τους δε. Αλλά η Τουρκία έχει πολύ περισσότερους λόγους να φοβάται αυτή την πολεμική αναμέτρηση, μεταξύ των άλλων γιατί είναι και μια χώρα με τεράστιες γεωπολιτικές φιλοδοξίες που έχει προβάλει και προς το εξωτερικό και προς το εσωτερικό την εικόνα της πανίσχυρης, της υπερδύναμης, που θα, τάχα μου και δήθεν θα γίνει πέμπτη δύναμη στον πλανήτη κλπ. Οπότε το να θέσει το γόητρό της σε κίνδυνο θα είναι πολύ επικίνδυνο για αυτήν ως χώρα και επίσης και για το πολιτικό της σύστημα, δεδομένης της κατάστασης στο εσωτερικό της Τουρκίας, μία ήττα έστω και στο επικοινωνιακό επίπεδο θα μπορούσε να σημαίνει και όχι απλώς το πολιτικό αλλά το φυσικό τέλος των ηγετών της. Οπότε δύσκολα θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο εάν όντως είχε πιστεί ότι η ελληνική αντίδραση δεν θα είναι κομμένη στα μέτρα της Άγκυρας. Θα είναι κάτι περισσότερο. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω από το συλλογισμό σας, η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν φοβάται μια ένοπλη σύραξη, διότι βλέπει τα δεδομένα, αλλά από την άλλη ποντάρει στο ότι οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες έχουν μια έτσι, λίγο φοβική, ας το πούμε έτσι, κάποια φοβικά σύνδρομα. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, και να μου απαντήσετε και σε αυτό. Θεωρείτε πως μια ελεγχόμενη σύγκρουση, μια σύραξη τέλος πάντων, συμφέρει κάποια από τις μεγάλες χώρες, δηλαδή τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, και πώς θα κοντρόλαραν, πώς θα έβλεπαν μια τέτοια σύγκρουση και ποιανού το μέρος θα έπαιρναν? Κοιτάξτε, για τη Ρωσία δεν το συζητάμε, γιατί το να μπλέξει η Ρωσία σε μια σύγκρουση εντός ΝΑΤΟ είναι πρακτικά αδύνατο, ειδικά αυτή την εποχή. Αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν αδύνατο. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θέλουν κάποια τέτοια σύγκρουση. Δεν θέλουν. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Άγκυρα. Και τι κάνει? Επειδή ακριβώς συνεχίζει να υπάρχει ο μύθος, γιατί περί μύθου πρόκειται, της υπερπολίτιμης για τα δυτικά συμφέροντα Τουρκίας, προωθώντας αυτή την άκρος επιθετική στάση και αυτά τις παρανοϊκές αξιώσεις, έχει επιτύχει και το ΝΑΤΟ ως οργανισμό και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να έχουν μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Δηλαδή να λένε βρείτε τα. Αυτό. Και μας πιέζουν εμάς. Το βρείτε τα όμως όταν η Τουρκία διεκδικεί κομμάτι της υπόστασής σου, είναι σαν εσύ να κάθεσαι να συζητάς για το σε ποιο, μέχρι ποιο βαθμό θα κόψεις το χέρι σου. Θα το κόψεις μέχρι τον καρπό, θα το κόψεις μέχρι τον αγκώνα, μέχρι τον ώμο που θα το κόψεις. Αυτό είναι βρείτε τα. Οπότε η Τουρκία κερδίζει, βγαίνει με γκολ από τα αποδυτήρια, αν πάμε με αυτή τη λογική. Λοιπόν, οπότε η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει εκτός αυτού του πλαισίου. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή το πειθαρχημένο όργανο για να μην διαταραχτούν οι νατοικές ισορροπίες. Το ένα είναι αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια κέντρα στη Δύση και στην Ουάσιγκτον, περιθωριακά προς στιγμή, αλλά υπάρχουν, που θεωρούν ότι η Τουρκία είναι χαμένη υπόθεση για το ΝΑΤΟ, χαμένη υπόθεση για τη Δύση, ότι αν παραμείνει μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική θα είναι πολύ περισσότερο πρόβλημα από ότι όφελος. Οπότε εδώ πέρα έχουμε το ανάποδο κατά κάποιο τρόπο θέμα, ότι μπορεί αυτά τα κέντρα όχι μόνο να καλοβλέπουν, αλλά πιθανώς και να εξωθήσουν, για παράδειγμα, περνώντας λανθασμένες πληροφορίες στην Τουρκία, ας πούμε. Λοιπόν, να εξωθήσουν τις δύο χώρες σε πολεμική αναμέτρηση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα χάσμα, να αναγκαστεί δηλαδή το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα, να επανασχεδιάσουν, να επαναδημιουργήσουν την ατοϊκή αρχιτεκτονική, να πετάξουν έξω την Τουρκία, αν θεωρήσουν ότι όντως είναι πλέον πρόβλημα,
αλλά και να νοικοκυρέψουν κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία του ΝΑΤΟ, γιατί το σημερινό ΝΑΤΟ δεν είναι φτιαγμένο για να αντεπεξέλθει σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Έχει πάρα πολλές χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων μπήκαν στο ΝΑΤΟ για λόγους ιδεολειπτικούς, όχι με λόγους στρατηγικής, έτσι, στρατηγικού σχετισμού ισχύως. Έχουμε ένα, από τη στιγμή που δουλεύουμε την αρχή της ομοφωνίας, έχουμε ένα ΝΑΤΟ πληθωριστικό, που λέμε, με πολλές χώρες πρέπει να αποφασίσουν από κοινού, με διαφορετικές γεωπολιτικές ατζέντες. Οπότε, αν πάμε σε μια κατάσταση που θα είναι επανάληψη ή κάτι χειρότερο του ψυχρού πολέμου, δεν θα λειτουργήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Λοιπόν, οπότε πιθανώς να υπάρχουν κέντρα που να θέλουν τη δημιουργία μιας νέας, έτσι, γεωπολιτικής δομής με βάση το ΝΑΤΟ, αλλά πιο εξυγχρονισμένο, με την Τουρκία εκτός αυτού. Mm-hmm. Οπότε πιθανώς ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος να τους βόλευε. Κύριε Γρυβά, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία από τη μία ενισχύει στρατιωτικά την Ουκρανία με τα Μπαϊρακτάρ. Βλέπουμε από την άλλη την Τουρκία να στηρίζει και τη Ρωσία και να μην θέλει και οι Ρώσεις. Και βλέπουμε από την άλλη την Τουρκία να θέλει να κάνει συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ για τα F-16 και για άλλα οπλικά συστήματα. Στο τέλος, η Τουρκία δεν θα πρέπει να επιλέξει, ή μία από τις δύο μεγάλες δυνάμεις δεν θα πρέπει να πούν στην Τουρκία: επέλεξε είτε εμάς είτε αυτούς. Και στην τελική, αυτό δεν θα είναι μια, ας το πούμε έτσι, μια γεωπολιτική, ένας γεωπολιτικός θάνατος της Τουρκίας, γιατί στο τέλος πρέπει να επιλέξει. Δεν μπορεί να είναι και με τους δύο. Ή πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει και με τις δύο μεγάλες δυνάμεις η Τουρκία, έχει αυτή τη δυνατότητα? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, και της βγαίνει μέχρι στιγμής, αυτή η επαμφωτερίζουσα πολιτική, η οποία εδράζεται στο ότι η Τουρκία πουλάει για τον εαυτό της ότι είναι πολύ σημαντική χώρα. Και είναι, και λέει και στους Αμερικανούς, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν είμαι η Τουρκία του 80 ή του 90 ή του 70. Είμαι κάτι όμως πολύ μεγαλύτερο. Είμαι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από εσάς. Θα τσακωνόμαστε κιόλας. Θα έχουμε και τα καυγαδάκια μας. Αλλά οφείλετε να τα έχετε καλά μαζί μου, γιατί εγώ είμαι ανεξάρτητος παίχτης και είναι καλό για εσάς, αν μη τι άλλο, να έχω και μια επαφή με εσάς. Ναι, γιατί αλλιώς θα οδηγηθώ στην αγκαλιά του ευρασιατικού συστήματος, του ευρασιατικού σχήματος που πάει να δημιουργηθεί, με Ρωσία, Κίνα ως πυρήνα. Οπότε μέχρι στιγμής της βγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι, όπως λέει ο καθηγητής ο Ήφαιστος, ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος, είναι μια ανανεωμένη έκδοση του λεγόμενου δόγματος Νίξον, που έδινε έμφαση στις συμμαχίες με χώρες αυτόνομες μεν, που όμως παίζαν σε μεγάλο βαθμό τα αμερικανικά συμφέροντα, όπως ήταν τότε το Ιράν του Σάχη πριν την Ισλαμική Επανάσταση. Λοιπόν, αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Και για να το επιτύχει αυτό, και για να επιτύχει δηλαδή να ελέγχει αυτή το παιχνίδι, οφείλει εντός εισαγωγικών.